Γεια σας φίλες και φίλοι του NTN, είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σας καλωσορίζω στο τελευταίο μέρος της σειράς Let's Play που κάνουμε σε συνεργασία με την MSI και την Nvidia, όπου σήμερα θα δώσουμε το μεγαλύτερο δώρο, τα μεγαλύτερα δώρα από όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Μπορείτε να δείτε ήδη στα links που έχουν από κάτω και στην περιγραφή του βίντεο τα 4 άλλα βίντεο που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή και τρέχουν παράλληλα μαζί με αυτό που βλέπετε τώρα. Και σήμερα όπως μπορείτε να καταλάβετε και ίσως και από το μπλουζάκι που φοράω, θα ολοκληρώσουμε με το πολύ αγαπημένο για πολύ κόσμο και ίσως πιο επίκαιρο παιχνίδι αυτής της εποχής, το Star Wars Battlefront. Και τέλος πάντων, σήμερα θα παίξουμε με GTX 980 Ti Gaming 6G της MSI. Κορυφαία κάρτα γραφικών, ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί έξω. Μόνο η Titan είναι ακριβότερη και καλύτερη, αλλά όχι τόσο καλύτερη που να δικαιολογεί τα περισσότερα λεφτά της. Κάρτα γραφικών αξίας 800 ευρώ. Αυτή την έχουμε review στο intern.gr για να παίζεις 4K. Ακόμα και 60 FPS τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά και να παίζεις με όλα τα εφέ στο μέγιστο, άμα θέλεις 1080p, εξαιρετική κάρτα γραφικών με το πανέμορφο και αθόρυβο Twin Frost 5 System of 6 της, έτσι 6GB μνήμη, potential για overclocking, είναι ήδη pre-overclocked η κάρτα, και αυτό είναι το ένα δώρο. Και το δεύτερο δώρο είναι επίσης το κορυφαίο motherboard της MSI για το Z170 chipset για την πλατφόρμα Skylake της Intel. Ένα motherboard το οποίο έχει 450 ευρώ, ξέρω κάτι τέτοιο. Έτσι βλέπεις εδώ πέρα, έχει έτοιμο σύστημα εδώ πέρα για υδρόψη, να βάλεις μέσα την υδρόψη. Έχει τρεις θέσεις για κάρτες γραφικών, έχει κάρτα ήχου διπλά του M2 για να βάλεις δίσκους που είναι πιο γρήγοροι και από την σκιά σου, ας πούμε, που είναι ο λόγος. Έχει τα πάντα όλα. Έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι το Gaming Mi 9 και αυτό μπορείτε να πείτε review στο intern.gr. Το έχουμε δοκιμάσει και είναι super. Και δύο από εσάς θα μπορέσετε να κερδίστε αυτά τα δύο δωράκια. Σήμερα όμως θα πρέπει να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Βασικά οι κανόνες είναι πάνω κάτω οι ίδιοι. Πρέπει να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, έτσι. Υπάρχουν κουμπιά από πάνω, από κάτω. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε subscribe. Πρέπει να κάνετε like στη σελίδα Facebook της MSI, το οποίο επίσης μπορείτε να το βρείτε στο link στην περιγραφή από κάτω, που πρέπει να πατήσετε για να κάνετε ένα like εκεί πέρα, γιατί πρέπει να την ευχαριστούμε την MSI και την Nvidia για τα δώρα που μας κάνουν. Και θέλω και ένα σχολιάκι από κάτω. Απλά σήμερα θα ήθελα να κάνουμε λίγο μεγαλύτερο έτσι engagement με το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί αμέσως μετά θα παίξουμε Star Wars Battlefront. Και θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω, πέρα από το γεγονός για ποιο λόγο γουστάρετε, θα θέλατε να πάρετε κάποια από αυτά τα προϊόντα, δύο θα τα κερδίσουν. Έτσι, θα ήθελα επίσης να γράψετε από κάτω ποιος από τους χαρακτήρες που χρησιμοποίησα για να παίξω μετά, που παίζω μετά Star Wars Battlefront, είναι ο αγαπημένος σας. Αυτά, επειδή ρωτάτε και πολύ στα προηγούμενα βίντεο, ο διαγωνισμός θα λήξει για όλα τα βίντεο παράλληλα στο τέλος του χρόνου. Παραμονή πρωτοχρονιάς θα λήξει ο διαγωνισμός, μπορείτε να συμμετάσχετε ταυτόχρονα σε όλα τα βίντεο. Οπότε subscribe στο κανάλι, τα σχόλια και τα σχετικά μπορείτε να το κάνετε σε όλα τα βίντεο και στα δικά μας που είναι στο ίντερνετ και στο ZOX στο σχέδιο Β, για να αυξήσετε τις πιθανότητες να κερδίσετε. Σας αφήνω για να ρίξουμε μια ματιά στο GeForce Experience και αμέσως μετά να παίξουμε Star Wars Battlefront. May the Force be with you.
Πριν πάμε να δούμε το Let's Play μας και αφού φτιάξαμε τη σύνθεσή μας, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο GeForce Experience. Το GeForce Experience είναι μια αποκλειστική λειτουργία που προσφέρουν οι κάρτες γραφικών της Nvidia, όλες οι κάρτες γραφικών της Nvidia, και είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά προσφέρει κάποιες βασικές λειτουργίες. Κάτσε να μικρύνω λιγάκι για να μπορέσουμε να πούμε δύο λογάκια πολύ πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα πάνω αριστερά υπάρχουν 5 tabs, games, drivers, και εδώ πέρα είναι κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις που κάνουμε. Αυτό εδώ πέρα, το Shadow Play, είναι μια εξαιρετική λειτουργία η οποία μου επιτρέπει να γράφω και πιο εύκολα τα βίντεο, να κάνω capture από τον υπολογιστή. Πηγαίνοντας πάλι στο Games, αυτό που σας έλεγα από την αρχή, εδώ το GeForce Experience έχει μια βάση δεδομένων για διάφορα παιχνίδια στην αγορά και προσφέρει τις κατάλληλες ρυθμίσεις κατευθείαν για το κάθε παιχνίδι, πατώντας Optimize, ας πούμε, εδώ πέρα, έτσι. Using optimal settings, τα έβαλε εδώ πέρα τα optimal settings για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για το Assassin's Creed Syndicate, στην έκδοση για υπολογιστές, και βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτά ουσιαστικά τα έφτιαξε ακριβώς σύμφωνα με τον υπολογιστή μου, και τις πέρασε τις ρυθμίσεις κατευθείαν και μέσα στο παιχνίδι, ούτως ώστε όταν θα παίξω εγώ το παιχνίδι αυτό να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση και ταυτόχρονα τις καλύτερες ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, ούτως ώστε να έχουμε τη μέγιστη απόδοση από το σύστημά μας και κυρίως από την κάρτα γραφικών μας της Nvidia. Πήρατε μια ματιά και για το GeForce Experience, δωρεάν software που έρχεται μαζί με τους drivers της κάρτας γραφικών της Nvidia και προσφέρει ταυτόχρονα και δυνατότητα για να κατεβάσετε τους τελευταίους drivers από εδώ, ώστε να μην ψάχνετε ποιοι είναι και πότε βγήκανε. Έχετε ενημέρωση να τους κατεβάσετε ακριβώς από μέσα. Μην καθυστερούμε άλλο, πάμε να δούμε αμέσως το Let's Play μας. Λοιπόν, θα παίξουμε Star Wars Battlefront, λοιπόν, στο PC σε 1080p 60fps Max Settings με την 980 Ti, και επειδή είμαι λίγο άχρηστο στο κομμάτι το multiplayer, έτσι, κάτσε ότι μπερδεύτηκα, θα παίξω τα missions, τα οποία είναι πολύ ωραία, παρόλο που δεν είναι κάποια πραγματική ιστορία. Έχει αυτό τα battles, και ειδικά τα hero battles, τα οποία είναι εξαιρετικά. Έχουμε hero battles στο Sallust, στον Endor, στον Tatooine και στον Hoth. Θα παίξω τον Endor που είναι ο πιο ωραίος πλανήτης. Κάτσε να μικρύνω λιγάκι. Να, το Luke Skywalker. Εγώ φοράω και το μπλουζάκι εδώ πέρα με το Stormtrooper. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ορίστε, το μπλουζάκι του Stormtrooper εδώ πέρα. Ο Luke Skywalker είναι ο αγαπημένος μου στον Endor. Ναι, θα κερδίσουμε τους Imperials. Μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, ο Luke Skywalker με το φωτόσπαθο και τη φοβερή αυτή στολή με τα κολλητά παντελόνια και το κολλητό μπλουζάκι. Είναι λίγο 70's το ντύσιμο του ήρωα. Ωραία, προχωράμε εδώ πέρα να βρούμε να εμφανιστούν οι πρώτοι ήρωες. Υπάρχουν collectibles που μπορούμε να μαζέψουμε. Πού είναι, Ποιος μου ρίχνει, όχι ρε, από πού είσαι ρε. Πάρτα, partake that, καλά σου είπα, enemy defeated. Μόλις τον διάλυσα αυτόν τον τύπο. Και πάμε να βρούμε και τους υπόλοιπους. Να τη φίλη μου, κανονικά αυτό παίζεται με τους χαρακτήρες να είναι φυσικά στο multiplayer κομμάτι. Έτσι εννοείται, κάτσε να χαμηλώσω λίγο γιατί εντάξει παρά είναι δυνατά. Okay. Πού είναι παιδιά, πού είναι οι υπόλοιποι εχθροί? Κάτι έχει εκεί μέσα, μπορώ να πάω να το πάρω. Ο Luke Skywalker μπορεί να κάνει φοβερά αλματάκια γιατί έχει the force. Είναι γεμάτος με force, η force ξεχυλίζει από μέσα του. Oh, τι έχει εδώ. Oh, health pick up, ναι, γιατί έπεσε η ενέργεια. Παρόλο που έχει the force with him. Πού είναι ρε οι Stormtroopers? 1080p 60fps με την GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G της Nvidia παίζουμε. Αυτή την κάρτα έχετε δυνατότητα να κερδίσετε μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός μας. Κάτσε να βρω πού είναι οι υπόλοιποι φίλοι μου, ρε πού είσαστε, ρε πού είναι οι εχθροί, ρε, του διαλύσαμε όλους. Άντε να δούμε. Μόνο και έχει και τη μουσικάρα που παίζει από πίσω, εντάξει, η οποία είναι σκέτο έπος, έτσι. Όχι, αυτός είναι δικός μου, καλός. Παιδιά, πάμε. Πού είναι οι εχθροί? Κοπελιά, θες να τα πούμε μετά? Εντάξει. Ξέρω, τα έχω με την πριγκίπισσα, αλλά την πριγκίπισσα τελικά αποδείχθηκε να είναι αδερφή μου, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι με αυτήν. Αηδία. Φιλιά με την πριγκίπισσα. Ω, κάτι έχει εδώ. Βρήκα ένα collectible! Yeah, baby! Πάμε ξανά εδώ πέρα. Είναι και λιγάκι αλματούλης ο κυριούλης. Πω, φίλε, είναι τι ωραία να παίζει με 1080p 60fps. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα δουν οι κονσόλες, το αντιλαμβάνεστε. Αυτό εντάξει, βέβαια
αφού η κάρτα από μόνη της έχει πάρα πολλά χρήματα, κοστίζει αρκετά χρήματα. Αλλά είπαμε, κάποιος από εσάς θα έχει την ευκαιρία να την κερδίσει. Τι θες ρε, γεια σου φίλε μου, σε έκοψα στη μέση. Πρέπει να φτάσω τα 100 tokens για να ολοκληρώσω το συγκεκριμένο battle. Το έχω βάλει και στο εύκολο. Αλλά δεν έχω βρει τους υπόλοιπους. Πού είναι οι υπόλοιποι εχθροί ρε φίλε? Πού είναι οι υπόλοιποι? Να, κάποιος είναι εδώ. Σου έρχομαι, από το κεφάλι, από πάνω σ' αποκεφάλισα. Όλοι μαζί εδώ. Ποιος μου ρίχνει ρε? Τώρα θα αγαπάς το κεφάλι. Όχι, θα πεθάνω. Έλα, όλους μαζί, έλα. Αμάν η ενέργειά μου στα 13. Όχι, δεν θα πεθάνετε. Δεν θα με πεθάνει κάποιος τη χάρπαστος Stormtrooper. Δεν είναι δυνατόν να το ανεχτώ εγώ αυτό. Κάτσε, κάτι έχει πέρα πάνω να πάρω. Α, κάτσε, περίμενε, έχουν πέσει και αυτά εδώ, μην τα χάσουμε. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά. Κάτι έχει εκεί, πάμε γρήγορα. Γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Έλα εδώ, ενέργεια. Ωραία, γεμίσαμε πάλι την ενέργεια. Να τόσο εχθρός εκεί. Αυτός έχει πολυβόλο μεγάλο. Κάτσε, άμυνα. Βοηθήστε και εμείς οι υπόλοιποι ρε αχροί. Τι κάνετε εδώ πέρα? Θα περιμένετε όλα από τον Jedi. Enemy defeated. Κάτσε, να την κοπανίσω να κρυφτώ λιγάκι. Βοηθήστε με. Βοηθήστε τον αόματο. Όχι ρε. Ωρε φίλε. Α, κατάφερα και το απόθυσα το ρουκετάκι που μου στείλανε οι άλλοι. Ωραία, έχω φτάσει ήδη τα 52 και οι άλλοι είναι στο 0. Μια χαρά τα καταφέραμε σε αυτή την πίστα. Όχι ακόμα. Αλλά πάω να πάρω και την ενέργεια που είναι κάπου εδώ μέσα. Όχι ρε, μου την είχαν στημένη. Πέθανα ο Τζεντάι, δεν γίνεται να πεθαίνει ο Τζεντάι. Μου πέσανε και τα τέτοια κάτω. Τώρα θα σας δείξω εγώ ρε. Πρέπει να βρω και τα υπόλοιπα collectibles. Αλλά πρώτα θέλω να καθαρίσω όλους τους εχθρούς και μετά τα collectibles. Δεν θα με καθαρίσω όλους τους εχθρούς. Άμυνα και θα στα επιστρέψω όλα στο κεφάλι ρε. Όχι ρε, αστόχησα. Αμάν. Πάρ' τα όλα στο κεφάλι. Πάστα κι εσύ. Μια χαρά, στο 65 είμαι. 65% λοιπόν, καλά τα πάω. Οι υπόλοιποι από κάτω να την παρακολουθούν έτσι. Αν είναι δυνατόν. Έχει πραγματικά εξαιρετικά γραφικά και τα καταφέρνει πανέμορφα στο να έτσι αναπροσαρμόσει και να, μάλλον να ξαναζωντανέψει τη συγκεκριμένη πίστα, το συγκεκριμένο μάχη ας πούμε. Όλοι μαζί κάτω. Πας και εσύ πέθανες. Είμαι στο 84-86. Πάμε. Θα τους διαλύσουμε, δεν θα μείνει κανείς όρθιος. Τους έχουμε όλους καθαρίσει. Γεια σου φίλε μου με την κολλητή λευκή στολή σου και εσύ και την κεφάλα σου, εντάξει. Stormtroopers πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πως τους διαλέξανε. Άμα φτιάχνανε σήμερα τους Stormtroopers θα τους κάνανε σίγουρα τελείως διαφορετικά. Κάτι έχει εκεί ρε φίλε, λες να μπορώ να πάω? Όχι, πέθανα! Α, δεν πέθανα. Πέθανα. Ήθελα να πάρω το collectible και πέθανα. Δεν πειράζει. Το είδα το collectible, αλλά ήθελα να δοκιμάσω το πράγμα. Πεθαίνεις. Όχι, ρε, εδώ φεύγουμε. Δεν θέλει να φύγει ένα Jedi ποτέ από τη μάχη. Σε καθάρισα εσένα, ναι. Μαλάκα, τι γίνεται εδώ? Ρίχνει όλους κάτω με τη δύναμη, έτσι μπράβο, όλους μαζί. Φύγε. Πάρ' την ενέργεια. Κάνε τα άλματά σου, φίλε μου. Μπράβο. Help pick up. Τώρα θα πάθετε όλοι σας. Με τη δύναμη θα τη φάτε στο κεφάλι. Και κέρδισα! Yeah, baby. Yeah, θα πάρω τον Emperor. Ναι, θα πάρω τον Γκολόγερο. Τον Emperor Palpatine. Κακός. Ναι, είμαι κακός. Επιτέλους είμαι κακός. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα. Ρε φίλε, πηγαίνει σαν τον... Πώς πας έτσι, ρε φίλε. Ρε φίλε, κάνει άλματα περίεργα, ε. Φαντάζομαι παίζει και αυτός όπως παίζουν οι... Αυτοί είσαστε δικοί μου τώρα, δεν είσαστε εχθροί. Τι είναι αυτά εδώ πέρα? Πού είσαστε? Αλλά δεν έχει να αντιμετωπίσεις Jedi. You underestimate your chances, φίλε μου.
Βέβαια, ρε, πας να τα βάλεις με τον αυτοκράτορα. Πώς πηδάς, ρε φίλε, πιο αργά και από τον θάνατο πηδάς. Αυτό είναι το τρέξιμό του τώρα, έτσι. Σε καθάρισα, φίλε μου. Ποιος μου ρίχνει. Ποιος μου ρίχνει, ρε, δεν τρέπεστε καθόλου στον αυτοκράτορα, ρίχνετε. Ρε, θα σας βάζω, θα σας κάνω σκλάβους όλους σας. Σε καθάρισα και σένα, ναι, κοπέλια. The force will purify you. Yeah. Health pickup. Θα σ' αφήσω κάτω, ρε! Ψόφα! Ψόφα, μωρή! Ψόφα! Όχι, αυτή είναι δική μου. Πέθαναν. Η ενέργεια μου έχει πέσει όμως. Ποιος μου ρίχνει, πάει κάποιος να μου ρίξει. Α, βρήκα ένα collectible. Ήταν εύκολο αυτό. Αμάν δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε! Ποιος έχει κλειδώσει την πόρτα στον αυτοκράτορα! Όχι, είσαστε δικοί μου. Τώρα τον καθάρισα, εγώ τον πέθανα. Καείτε στην κόλαση, καλοί άνθρωποι! Που δεν θέλετε να γίνετε ένα με τον αυτοκράτορα. Αφού the dark force rises. I will kill you all. Σας λιώνω, ρε! Τι έκανε ο Θεός! Τι έκανε ο Θεός! Ο Θεός ο γέρος μια χαρά τα κατάφερε. Σε καθάρισε άλλος. Μπράβο! Μπράβο, παιδί μου! Όχι, είσαι δικός μου. Ψόφα κι εσύ! Kill assist! Ποιος με βοήθησε! Ποιος τόμισε! Ρε, εσύ με βοήθησες! Δεν ήθελα βοήθεια! Θα σε καθαρίσω εσένα, ναι! Κάποιος με ετοιμάζει να μου ρίξει. Γιατί κρύβεσαι, ρε, βγείτε έξω, ρε! Ντροπή σας, έχω χιλιάδες από εσάς! Γιατί κρύβεσαι, ρε! Αλήτη! Αλήτη, Stormtrooper! Όχι, ρε, φίλε! Αμάν! Θα πεθάνει. Σόφα! Σόφα κάτω, ρε! Θέλω λίγο ενέργεια. Θέλω λίγο ενέργεια. Θέλω λίγο force. Α, πού θα βρω λίγη force. Όχι, ρε! Ποιος καθάρισε, ρε, τον αυτοκράτορα! Ντροπή και έσχος! Rebel Soldier, μη σου σκίσω. Λοιπόν, παιδιά μου, ελάτε μαζί μου. Ελάτε, ακολουθήστε. Δεν πάει από εδώ πουθενά. Ακολουθήστε, είπα όμως. Δεν έχει σημασία. Κλειδωμένη πόρτα. Πάμε έξω. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε πόρτα. Για να βγω. Τώρα θα σας έρθει η δύναμη από ψηλά. Δεν θα ξέρετε από πού σας ήρθε. Μόλις πέθανες. Πάμε για τη victory. Όχι, είσαι δικός μου. Κάτσε να μαζέψω εγώ αυτά εδώ πέρα. Εσείς, παιδιά μου, πυροβολάτε τους άλλους. Δεν έχει νόημα να κρύβεστε. Εσείς μπορείτε να πεθάνετε απέρτα. Αυτό κράτορά σας δεν πρέπει να πάθει τίποτα. Παιδιά, εγώ θα πάω ψηλά. Θα παρακολουθώ τη μάχη από ψηλά. Έτσι πρέπει. Ένας αυτοκράτορας πρέπει να είναι. Όχι, ρε! Είσαστε ύπουλοι! Ξέρατε ότι θέλω να πάω ψηλά, ε! Γιατί είμαι αυτοκράτορας. Οπ! Ξανακατέβηκα. Ξαναέρθα στη μάχη. Πού είναι, τι κάνεις εσύ, ρε φίλε, μην είσαι τόσο μακριά. Δεν μπορώ να έρθω τόσο μακριά. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Κάτι έχει εδώ. Κάτσε, περίμενε. Έλα, ανέβα. Κι άλλο collectible. Ποιος μου ρίξε, ρε. Ας το πάρω αυτό εδώ. Κάποιος έχει καθαρίσει αυτούς από ό,τι φαίνεται. Είμαι ο κακός ο αυτοκράτορας. Ωπς! Πού ξεφύτρωσες εσύ. Λασπάνθρωπε. Κι άλλος εκεί πάνω. Σου ήρθα από πίσω, έλα εδώ. Πού φεύγεις. Αμάν. Μου τελείωσε η force. Ρε. Πάρτα! Με τη μεγάλη δύναμη. You mean nothing to me. Γιατί, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει ο αυτοκράτορας. Είναι αργός. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αλλά αυτόν θα τον καθαρίσω από ψηλά. Σέλιωσα! Σέλιωσα, φίλτατε. Είσαι ομορφούτσικος εσύ. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Έλα να σε καθαρίσω. Αυτό λέει αποστολή. Είμαι εγώ αυτοκράτορας και εσύ πρέπει να ψοφήσεις. Παλιά άνθρωπε. Πού είναι? Enemy Lock-in. Ψόφα! Ψόφα λέω!
Όχι ρε φίλε! Σόφα ξαναλέω, αμά μου τελειώνει ενέργεια ρε φίλε. Μου τελειώνει το ρεύμα! Γιατί πρέπει να τελειώνει το ρεύμα στον αυτοκράτορα, δεν έφαξε τρα μπαταρίες. Πού είναι ρε, ω βοήθεια! Κάτσε, πάω να πάρω λίγο ενέργεια. Λίγο, ναι, health. Τώρα θα δείτε, τώρα ξανάρχομαι. Ελεηνή τρισάθλη τύπη. Το φάσε εσύ τώρα, εκεί πέρα πρέπει να ανέβω πάνω. Έχει τελειώσει να ανέβω, κατεβαίνω σκαλιά, δεν τρέπεστε καθόλου. Πάρτα για αυτά, για να μάθεις. Για να μάθεις, ξαναλέω. Μέχρι και να κατεβαίνω σκαλιά, λες και είμαι κανένας τυχαίος. Ένας ανσέρ, ένας αυλικός να με κουβαλάει, κάτι. Και πώς προχωράει, έτσι. Πάει έτσι. Οπ, εσύ δικό του. Ψόφα, ρε! Μπορεί να το βάλεις να ψοφάει. Ε, γιατί έρχεστε εδώ πέρα. Γιατί κρύβεστε, βγείτε έξω, πολεμήστε γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Οπ! Τώρα θα ψοφίσετε όλοι σας. Ποιος μου ρίχνει? Ποιος μου ρίχνει λέω? Είμαι στο 85 και άλλοι στο 20. Σόφα κι εσύ! Χαμός γίνεται! Τρελός χαμός! Πού πω ρε φίλε, αυτή είχε από τα... Blasters είναι γαμάτι φίλε, γαμάτι! Τώρα θα δείτε. Όχι ρε, κόλλησα στο τέτοιο. Οχ! Ανατινάχτηκες φίλε μου. Αυτοκτόνησες. Σόφα! Όχι ρε! Ποιος με καθάρισε το 94%? Εσύ μωρή! Θα σου δείξω εγώ, θα σε βρω τώρα. Δεν θα σε αφήσω έτσι, ατιμόρυτη. Τώρα θα δεις τα πάθεις. Όλοι σας θα ψοφίσετε! Όλοι σας τα ψωφίσετε! Πάρτα! Yeah, baby! The Dark Force! The Dark Force will win you! Will consume you! Consume you, σου λέω! Κλάτς, 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 κέρδισα! Τι έχει εδώ πέρα, έχει αυτούς, όχι, Rebel Alliance. Θα πάρω το Hans, όχι, θα πάρω την πριγκίπισσα. Το κοριτσάκι μας. Κοίτα τι όμορφο κορίτσι είναι, κοίτα τι πλεξούδα που έχει. Πώς περπατάει, κοίτα πώς τρέχει. Ποιος έρχεται τώρα εδώ? Πω πω, μ' αρέσει να ακούω τα blasters. Αυτό εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαφώς πιο ενδιαφέρον σαν FPS σύστημα. Καθώς έχει πιστόλια από μαξαποστάσεως και τέτοια, και τα πως περπατάει, πως τρέχει, με τον ίδιο τρόπο τρέχουν από ό,τι φαίνεται. Οι ήρωες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα. Το άλμα της είναι φυσιολογικότατο. Σόφα! Στην κεφάλα, Stormtrooper. Ω, και εσύ ψόφα. Μπορώ να αλλάξω δεξιά-αριστερά την κάμερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε και τους υπόλοιπους. Τώρα που είναι, από εδώ είναι. Εσύ τι είσαι, είσαι δικός μου, εσύ, σε μπέρδεψα. Σόφα ρε, έχεις βγάλει και το κράνο σου. Και καλά. Για να είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Ωπ, έβγαλα σπίδα. Για ελάτε. Σοφάτε ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου ρε να χτυπάτε τους ανθρώπους. Ένα κορίτσι. Σόφα κι εσύ. Στο πόδι, ω. Πού είναι, δεν υπάρχει κανένας εχθρός εδώ πέρα. Χρησιμοποιήσω το όπλο μου που το έχω φορτίσει εδώ. Έλα πίδα, πίδα μωρή. Να πάω στην έρημο, μπα θα χαθώ, θα ψοφίσω από τη δίψα. Και πού θα είναι ο Χαν Σόλο, άμα πάω στην έρημο. Ψόφαξ αποστάσεως. Άντε, μπράβο! Headshot. Headshot, φίλε μου. Και εσύ, κοπελιά! Στην κεφάλα! Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με την πριγκίπισσα! Έχουμε εδώ πέρα βασιλιάδες, πρίγκιπες, έχουμε τα πάντα όλα! Hero Health Pickup. Ο καθένας από τους ήρωες έχει διαφορετικά extra abilities, όπως μπορείτε να καταλάβετε.
Όχι, αυτή είναι δική μου. Μην του καθαρίσω. Ήδη έχω φτάσει στο 40. Η πρίγκιψα Λέιλα. Λέιλα. Λέια. Λέιλα. Το θυμάσαι το τραγούδι το Λέιλα. Ωπα που βρήκε, ξεπίτρωσε εσύ ρε. Απατεωνίσκε. Μπείτε στην ασπίδα ρε. Κάτσε, περίμενε. Ω, τι έχει εδώ πέρα, ενέργεια. Ωρε φίλε, τι είναι αυτό εδώ πέρα, δεινόσαυρος. Φίλε, δεινόσαυρος. Ο, δεν είναι δεινόσαυρος, είναι κάτι άλλο. Σόφα, σόφα. Πέθανε κι εσύ. Ναι, το ξέρω, ήτανε κοντά, αλλά δεν έχει σημασία. Ρίξε κανένα health εδώ, μπράβο. Γιατί το χρειαζόμαστε. Βοηθήστε με και εσείς οι υπόλοιποι ρε αφλοί. Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Έχετε την πριγκίπισσά σας και δεν δίνετε καμία σημασία, αλλά εγώ πρέπει να τα κάνω. Έλεος πια. Τι έγινε εδώ. Δεν έχω βρει κανένα collectible, έτσι. Α, πάρε και την μπουνιά σου. Έτσι για να μαθαίνεις. Παλιό τυποτένιε. Stormtrooper. Μα φορά όμως το Stormtrooper, ε. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Λίγο ενέργεια εδώ πέρα για το κορίτσι μας. I am still here. Πόπο φίλε, μάζεψα πάρα πολλά. Κάτσε γιατί κόλλησε το όπλο. Δεν μπορώ να βαράσω και συνέχεια. 93% πολύ γρήγορα ήταν αυτή η μάχη. Δεν βρήκα κανένα collectible, έτσι. 4 λεπτά έχει πάρει όλη αυτή η φάση. Για να δω, εδώ. Κάτι θα έχει εδώ μέσα. Αποκλείεται να μην έχει εδώ μέσα στο καράβι. Παιδιά. Δεν σπάνε. Α, σπάνε. Ναι, αλλά δεν έχει ούτε ένα collectible. I remember that. Remember the... Σπάρτα. Ωρε φίλε. Τι ήταν αυτό εδώ. Μουνιά. Έτσι μπράβο και μόλις κερδίσαμε. Και με την πριγκίπισσα Λέια. Yeah baby. Αν και αυτός θεωρείται ο τελευταίος διαγωνισμός της σειράς που έχουμε, θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο www.del.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και may the force be with you.